Τα ερωτικές αλλαγές έρχονται, κυρίες και κύριοι, στον ποινικό κώδικα. Μεταξύ αυτών, η αύξηση του ανώτατου ορίου κάθριξης από τα 15 στα 20 χρόνια, αλλά και η άμεση εκδίκαση σοβαρών υποθέσεων. Έντονες ήταν οι αντιπαραθέσεις κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου στην Ολομέλεια της Βουλής, ενώ ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, σε συνέντευξή του στην αγγλόφωνη ιστοσελίδα του Βήματος, τόνισε ότι οι προωθούμενες αλλαγές έχουν ως στόχο την καταπολέμηση του αισθήματος ατιμωρησίας που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Εν μέσω αντιπαραθέσεων και αντεκκλήσεων, συζητήθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής οι αλλαγές στον ποινικό κώδικα και τον κώδικα ποινικής δικονομίας, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη να απαντά στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, τονίζοντας πως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο στηρίζει τις πραγματικές ανάγκες της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών. Αυτό το νομοσχέδιο που φέρνουμε εδώ και που με πολύ συγκεκριμένες διατάξεις θέλει να προστατεύσει το σπίτι του φτωχού από τον κλέφτη. Θέλει να προστατέψει τους ανθρώπους από τις ληστείες. Θέλει να προστατέψει τα παιδιά που βιάζονται και οι βιαστές είναι γρήγορα έξω από τη φυλακή. Με το σχέδιο νόμου επέρχονται σε ερωτικές αλλαγές στον ποινικό κώδικα και τον κώδικα ποινικής δικονομίας, με τις βασικότερες να είναι η έκτηση μέρους ή του συνόλου της ποινής για τα πλημελήματα, η αύξηση του ανώτατου ορίου κάθερξης από τα 15 στα 20 έτη, η θέσπιση ως ειδικού εγκλήματος της διατάραξης λειτουργίας νοσηλευτικού ή εκπαιδευτικού ιδρύματος, η κατάργηση του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων και η άμεση εκδίκαση σοβαρών υποθέσεων με τον περιορισμό της διαδικασίας των δικαστικών συμβουλίων. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, σε συνέντευξή του στην αγγλόφωνη ιστοσελίδα του Βήματος, το βήμα.com, τόνισε ότι οι προωθούμενες αλλαγές έχουν ως στόχο την καταπολέμηση του αισθήματος ατιμωρησίας που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Με το νέο ποινικό κώδικα θέλουμε οι ποινές να εκτείονται και να μην είναι πλασματικές. Πιστεύουμε ότι η έκτιση του συνόλου ή μέρους της ποινής είναι ακριβώς αυτό που καταπολεμάει και μειώνει το αίσθημα της ατιμωρησίας που ενοχλεί τους πολίτες και διαβρώνει την κοινωνία μας. Ο νέος ποινικός κώδικας και κώδικας ποινικής δικονομίας δέχτηκαν τα πειρά της αντιπολίτευσης. Το σημερινό νομοσχέδιο συνιστά τη μεγαλύτερη απόδειξη της αποτυχίας σας όσον να επιτύχετε το στόχο που είχατε θέσει το 2019, τον θέσατε πάλι στις εκλογές του 2023, το έχετε μόνιμα στη φαρέτρα των επιχειρημάτων σας, το ζήτημα του νόμου της τάξης και της ασφάλειας των πολιτών. Είναι αντιμεταρρύθμιση. Και δεν σας το λέει μόνο το ΠΑΣΟΚ, σας το λέει σύσσωμος ο νομικός κόσμος της χώρας. Κατά των αλλαγών τάχθηκαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.